Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο. Και τώρα θα μιλήσουμε για κάτι έτσι καινούριο που έρχεται, που μας ιντριγκάρει, μας αρέσει. Ανοίγεται και ένα νέο κεφάλαιο μέρη στον τουρισμό της Κρήτης, ο καταδυτικός τουρισμός. Πολύ όμορφος τουρισμός αυτός και νομίζω ότι και αργήσαμε. Και αργήσαμε. Αργήσαμε να το δούμε. Αργήσαμε, αλλά το πρώτο καταδυτικό πάρκο εδώ στο νομό Ηρακλείου έρχεται. Είναι πρώτο μπυλόν στη Σταλίδα. Είναι μια πρωτοβουλία ουσιαστικά και μια ιδέα που έχει προχωρήσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, αλλά σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Πάρη Τζόρβα, πρόεδρος Τμήματος Τουρισμού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, και τον κύριο Γιώργο Καραπιδάκη, είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καταδυτικό πάρκο στη Σταλίδα. Έρχεται πρώτο μπυλόν, θα λειτουργήσει το καλοκαίρι. Το ευχόμαστε. Είπατε μια μαγική λέξη, κύριε Καριωτάκη. Αργήσαμε. Ναι. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Κρήτης είναι η θάλασσα. Mm. Και είναι ανεκμετάλλευτη. Βεβαίως. Βλέπουμε πάρα πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο να έχουν επενδύσει σε αυτό το είδος του τουρισμού. Και εμείς, ενώ το συγκριτικό μας πλεονεκτήματα με τόσες παραλίες και τόσο όμορφους βυθούς, είναι ανεκμετάλλευτο. Αυτό το είδαμε το 2014 σαν επιμελητήριο, σαν τουριστικό τμήμα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Είδαμε ότι είχε αλλάξει το νομικό πλαίσιο και επέτρεπε στην ουσία τη δημιουργία των καταδυτικών πάρκων. Βέβαια, είμαστε 10 χρόνια μετά. Καλά, στην Ελλάδα έτσι γίνεται, κύριε Τζόρβα. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει όμως και αυτό. Γιατί, ξέρετε, ο χρόνος κυλάει, η ζωή κυλάει. Δεν μπορούμε 10 χρόνια να προσπαθούμε να εξηγούμε το αυτονόητο και να βρισκόμαστε σε γραφειοκρατικές αγγελώσεις κτλ. Τέλος πάντων, μετά από 10 χρόνια, νομίζουμε ότι αυτή τη χρονιά θα λειτουργήσει. Πιστεύουμε. Είναι ένα ζητούμενο βεβαίως, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Αλλά έτσι μια συντεταγμένη κίνηση δεν είχαμε δει και πραγματικά είναι μια καλή στιγμή τώρα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε και λίγο εναλλακτικά το κομμάτι του τουρισμού, έτσι δεν είναι? Φυσικά, έχουμε επενδύσει τόσες επιδοτήσεις έχουν δοθεί σε αγροτουρισμούς και τα λοιπά, οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν δώσει κάτι ιδιαίτερο, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων. Δηλαδή τα χρήματα που έχουν επενδυθεί εκεί είναι τόσα πολλά και αυτό που πήραμε πίσω είναι πολύ λίγο. Και έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτο το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, δηλαδή τη θάλασσα. Εντάξει, θεωρούμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι ορόσημο, θα ξεκινήσει. Και όσο όταν θα δημιουργηθούν τα υπόλοιπα τρία, γιατί είναι 4 στο πλάνο, 2 στο βόρειο τμήμα και άλλα 2 στο νότο, θα ξεκινήσουμε από το πρώτο αυτό στη Χερσόνησο, για πολλούς και για ευνόητο, και να είναι οικονομικά βιώσιμο. Και έτσι. Άρα αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Γιατί επιλέχθηκε συγκεκριμένη περιοχή? Χερσόνησο. Η Χερσόνησο και το Μονονάφτη, αυτά ήταν τα δύο μαζί. Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτον, σας είπα, για να είναι οικονομικό βιώσιμο, θα έπρεπε να είναι σε μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ τουρισμό. Ξέρουμε ότι η ναυαρχίδα του τουρισμού είναι η περιοχή της Χερσόνησου, είναι εύκολα προσβάσιμο. Το σημείο που επιλέχθηκε έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, δηλαδή ήδη έχει πάρα πολλά ψάρια, είναι έτσι, και με αυτόν τον εμπλουτισμό που θα το κάνουμε, στην ουσία θα δημιουργήσουμε μια φωλιά, θα έλεγα, ένα ενιδρίο χωρίς σύνορα, χωρίς γυαλί. Ωραίο ακούγεται. Πολύ όμορφα ακούγεται. Το είχαμε ανάγκη, ειδικά στην περιοχή του Μονονάφτη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει, έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό. Μεγάλος πλούτος. Ο Μονονάφτης είναι μια περιοχή η οποία έτσι κι αλλιώς βδάνει οι δίτες. Δηλαδή υπάρχουν καταδυτικά κέντρα που δραστηριοποιούνται. Έχει, όπως είπατε, ένα καλό βυθό, ένα φοβερό ανάγλυφο. Ωστόσο, αυτό που θα πάμε να κάνουμε εμείς στη συνέχεια είναι να το διακοσμήσουμε, να το αναβαθμίσουμε. Δηλαδή, τοποθετώντας τεχνητούς υφάλους σε συγκεκριμένα σημεία, πρώτον, δημιουργούμε ένα καλύτερο, πιο όμορφο διάκοσμο, είναι αυτό που φαίνεται στην οθόνη τώρα, και δεύτερον, αυξάνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι μελέτες, κατακόρυφα η θαλάσσια βιοποικιλότητα. Τι λέτε? Ναι, μπορεί να αλλάξει δηλαδή και αυτό που έχουμε? Ναι, δηλαδή, ναι, σε επίπεδο ποσότητας. Ποια είναι η φιλοσοφία? Δημιουργούμε φωλιές για τα ψάρια, τα οποία προστατεύονται από τους θηρευτές τους, και επειδή δεν υπάρχει, απαγορεύεται η αλία στο καταδυτικό πάρκο, δεν το είπαμε αυτό,
πολλαπλασιάζονται με καλύτερους, ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι στην ανοιχτή θάλασσα. Κατά συνέπεια, σιγά σιγά δημιουργείται ένα, όπως είπε και ο κύριος Τζόρβας, ένα υποθαλάσσιο ενιδρίο, το οποίο τα ψάρια μένουν μαζεμένα, δημιουργούν κοινότητες κοντά στους υφάλους και ταυτόχρονα, όπως είπα, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος και διαφορετικός, ομορφότερος από ό,τι σήμερα, διάκοσμος. Κύριε Καραπηδάκη, έτσι πώς τα περιγράφετε ουσιαστικά, καταλαβαίνουμε ότι η λογική είναι ότι είναι η μίμηση της φύσης, δηλαδή το πώς λειτουργεί η φύση, αυτό ακριβώς ουσιαστικά θα γίνει. Όπως το είπατε. Ήταν μια, η επιλογή έγινε αρκετά νωρίς. Όπως είπαμε και πριν, εμείς ξεκινήσαμε τις προσπάθειες ήδη από το 2014. Επιλέχθηκε αυτού του τύπου η πρόταση και παρέμβαση, καταρχήν γιατί είναι περιβαλλοντικά φιλική. Οι ύφαλοι, οι οποίοι να πω ότι έχουν πατενταριστεί από το ΕΛΚΕΘΕ, είναι δηλαδή πνευματική ιδιοκτησία του ΕΛΚΕΘΕ, η τεχνητή όαση όπως λέγεται, είναι κατασκευασμένοι από φιλικά προς το θαλάσσιο περιβάλλον υλικά. Επίσης, είναι μελετημένοι έτσι ώστε να δημιουργούν θαλάμια, όπως τα λένε, δηλαδή σπηλαιώσεις, φωλιές που μπορούν τα ψάρια εκεί να πάνε και όπως είπα πριν να προστατευτούν από τους θηρευτές τους και πέρασε τελικά ευκολότερα από τις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας που μας ταλαιπωρήσαν πάρα πολλά χρόνια. Υποθέτω ότι αν κάναμε οτιδήποτε άλλο, όπως κάποιοι άλλοι που ξεκινήσαμε πολύ κοντά χρονικά, μπορεί να ήμασταν ακόμα σε επίπεδο έξω από τα Υπουργεία. Τώρα σε τι φάση είμαστε, ενώ διαδικαστικά, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν ότι μπορεί να λειτουργήσει το καλοκαίρι, είναι όντως εφικτό? Ναι, έχουμε πάρει άδεια. Στους δύο απευθύνεται. Ναι. Έχει αδειοδοτηθεί το πάρκο. Το μόνο που μένει είναι η άδεια πόντισης πλέον. Δηλαδή έχουν κατασκευαστεί οι ύφαλοι, είναι στο λιμάνι Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μένει θεωρώ ότι θα βοηθήσουν όλοι, γιατί μένει η άδεια πόντισης, η οποία είναι ακριβώς η ίδια σχεδόν με την άδεια του καταδυτικού. Δηλαδή, οι ίδιες μελέτες, τα ίδια υπουργεία. Θεωρώ και φαντάζομαι ότι θα το θέλει και αυτή και η ίδια αυτή, να το προχωρήσει. Ναι. Και δεν έχει και κάποιο κόστος προς το κράτος, δηλαδή προς την κυβέρνηση κτλ. Είναι όλο χρηματοδοτούμενο. Καλά, και άλλα δεν έχουν κόστος για το κράτος, αλλά βλέπουμε τις υπογραφές να αργούν. Και πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Καραπηδάκης πριν, ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον, όντως είναι. Όμως κάποια στιγμή εμείς πρέπει να το δούμε και λίγο παραπέρα, δηλαδή πρέπει να γίνει μία πόντιση, ένα ναυάγιο, κάτι άλλο, οτιδήποτε. Θα το δούμε. Έχουμε αφήσει μάλιστα και υπάρχει μελέτη πάνω σε αυτό. Υπάρχει και χώρος στο ήδη του καταδυτικού πάρκου. Αργότερα με μια προσθήκη, μια μελέτη κτλ., όταν θα μπορέσουμε και όταν θα είναι εφικτό, να ποντίσουμε κάτι άλλο εκεί ή να κάνουμε ένα θέμα, ας πούμε, όπως ένα πολεμικό υποβρύχιο μουσείο ή οτιδήποτε. Θα δούμε. Αλλά όπως είπε και πριν, καταλαβαίνετε ότι αν κάναμε μια τέτοια προσπάθεια. Για να καταλάβω, δηλαδή τώρα ξεκινάμε από το, από το καταδυτικό, μπας και πάμε κάπου πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, μάλιστα. Φανταστείτε ένα ναυάγιο εκεί ή ένα μουσείο, λέμε τώρα μια παράδειγμα, μπορεί να είναι χιλιάδες, για ένα πολεμικό μουσείο υποβρύχιο, ας πούμε. Κάποια, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποια όπλα που να... ή χίλιες άλλες ιδέες. Όταν λέμε ναυάγιο... θα σας πω ότι στο Μεξικό. Ναι. Υπάρχει ένα υποβρύχιο το οποίο έχει αγάλματα. Ένα υποβρύχιο μουσείο. Είναι παγκοσμίως γνωστό, δηλαδή στο καταδυτικό. Κατασκευασμένο από μπετό. Κατασκευασμένο από μπετό. Από ένα πάρα πολύ διάσημο γλύπτη. Και είναι, δηλαδή είναι ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο είναι κάπου στα 20 στρέμματα με διάφορες οικογένειες που τρώνε, με διάφορα αγάλματα. Αν το ψάξετε, είναι. Και μάλιστα πάνε πάρα πολλοί να το επισκεφτούν γι' αυτό. Πάνε γι' αυτό. Έτσι, στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε το παράδειγμα των νησιών Μέντες στην Ισπανία που έχουν πολλαπλασιάσει τους επισκέπτες τους. Οπότε κάθε τι που δημιουργείται ένα καινούριο προϊόν στο τουριστικό πλαίσιο της Κρήτης, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σύν. Βέβαια, έχουμε τόσα όπλα στη φάρετρα μας, νομίζω και τα έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτα. Γιατί πέσαμε με τα μούτρα στο λίγο και κρασί, λίγο θάλασσα. Και βοηθάει και τον ήλιο. Ναι, και τον ήλιο μας. Και είναι και... προσπαθούμε όλοι να επεκτείνουμε τη σεζόν, έτσι. Είναι άλλο ένα βήμα. Μπορεί, ας πούμε, τον Νοέμβρη, που ξέρουμε ότι και ο καιρός είναι πολύ καλός, όπως για Μάρο, όπως και τώρα ακόμα, μπορούν να δημιουργηθούν κάποιες σχολές οι οποίες να δίνουν το δίπλωμα, ξέρετε, το δίπλωμα το πρώτο, το ερασιτεχνικό δηλαδή που μπορείς να βουτήξεις, έχει μία εβδομάδα μαθήματα.
Είναι μία εβδομάδα, δηλαδή οι σχολές αυτές κάνουν μία εβδομάδα μάθημα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα. Με το, γιατί είναι άθλημα. Είναι άθλημα, είναι κατάδειξη, βέβαια. Για να πάρει το πρώτο αστέρι, έχει 6 αστέρια το δίπλωμα, θα λέγαμε, η άδεια. Για να πάρει το πρώτο αστέρι, χρειάζεται μία εβδομάδα μαθήματα. Και ξεκινάει από κατάδειξη στην πισίνα κτλ. Αυτό στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το 1/10 από ό,τι κοστίζει στα υπόλοιπα. Τόσο ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι. Οπότε φανταστείτε το Νοέμβριο, ας πούμε, μπορεί να δημιουργηθούν κάποια γκρουπ τα οποία θα έρχονται εδώ για αυτό το σκοπό, για να πάρουν το δίπλωμα και στην ουσία θα είναι οικονομικότερα και για αυτούς, αλλά και για εμάς θα έχουμε ένα επιπλέον. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ καλή συνεργασία με τους πάντες. Βέβαια. Και με τους φορείς του τουρισμού και με την περιφέρεια και με τις πύλες εισόδου, σωστά, με τα αεροδρόμια, θα πρέπει να μαζευτούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ένας από τους λόγους που επιλέξαμε τη Σταλίδα και το Μονοναύτη είναι επειδή μας τα υπέδειξαν αυτά τα δύο σημεία οι ίδιοι. Ίδιες οι καταδυτικές σχολές και τα καταδυτικά κέντρα. Αφιερώσαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πόρους και κόπο και φόρτο για να πάρουμε την πολυπόθητη αδειοδότηση. Ίσως να μην πέρασε έτσι αυτό, σκεφτείτε ότι η νομοθεσία, όπως είπε ο κύριος Τζόρμπας, άλλαξε το 2014. Έχουν γίνει δεκάδες προσπάθειες στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένα πάρκα σε όλη την επικράτεια είναι 3. Είναι το δικό μας, του Αποκόρωνα και της Κοινουρίας. Και μάλιστα της Κοινουρίας, από ό,τι έμαθα πρόσφατα, επειδή ο φορέας διαχείρισης τέθηκε σε αδράνεια για λόγους οικονομικούς και άλλους, ούτε αυτό δεν είναι. Δηλαδή συζητάμε 10 χρόνια προσπαθειών και έχουν καταλήξει σε 2 αδειοδοτημένα πάρκα. Αυτό, κύριε Καραπηδάκη, ένα σχόλιο με επιτρέψετε, μου θυμίζει ακριβώς την ιστορία με τα υδροπλάνα, που πάνω από 10 χρόνια τα συζητάμε και πλήρως τα αδειοδοτημένα είναι όντως και εκεί κάπου 3, 4, 5 δεν είναι παραπάνω σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, ναι, έτσι είναι. Ωστόσο, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αφού είπαμε θα το φτιάξουμε φέτος. Μένει ακόμα δηλαδή ένας μικρός κόπελος να περάσουμε και θα γίνει και αυτό. Έχουμε ήδη κάποιες προσπάθειες, ώστε να το επικοινωνήσουμε προς τους ανθρώπους του τουρισμού, ένθεν, κακήθεν, και σιγά σιγά να αρχίσει να δουλεύει. Ωστόσο, ξέρετε, είναι ένα προϊόν, όπως είπε και ο κύριος Τζόρβας, ευέλικτο, ωραίο, το έχουμε τζάμπα, αλλά δεν στέκει μόνο του. Δηλαδή, το να φτιάξουμε εμείς ένα καταδυτικό πάρκο στη Σταλίδα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να φτιαχτούν αρκετά, έτσι ώστε ο τουρίστας που έρχεται να μπορεί να κάνει. Να μην πάει να βουτήξει ένα μέρος μόνο, αλλά να κάνει μια εκδρομή. Έτσι θα έχει και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα η επίσκεψή του. Οι μελέτες και τα στατιστικά λένε ότι κατά μέσο όρο. Καταρχήν, οι αυτοδίτες είναι μια υψηλής κατηγορίας τουρίστες. Πολλά βαλάντια. Έτσι κι αλλιώς η κατάδυση είναι λίγο κομματάκια ακριβή. Και μάλιστα πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή, ταξιδεύουν όλο το χρόνο και περνούν κατά μέσο όρο μια εβδομάδα με 10 μέρες στον προορισμό τους. Αν έρθει λοιπόν ένας επισκέπτης για να κάνει κατάδυση στην Κρήτη, θα θέλει να πάει σε 5-6 μέρη. Δεν του φτάσει το ένα. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια συλλογική προσπάθεια. Επίσης, τώρα είμαστε και σε μια διαδικασία, υποβάλαμε ένα πρόγραμμα μαζί με το ΙΤΕ, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και το Επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ στην Κύπρο, ένα ΙΝΤΕΡ Ελλάδα-Κύπρος, αποσκοπώντας αυτό. Δηλαδή, ήρθε ο Δήτης, βούτυξε, τι κάνει την υπόλοιπη. Γιατί ξέρετε, η βουτιά θα κρατήσει μια ώρα, δύο ώρες. Πώς θα περάσει την υπόλοιπη μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπα πριν, είναι φυσιολάτρες. Θέλουν να βλέπουν το χώρο που πηγαίνουν. Αφήνουν χρήματα. Οπότε λοιπόν έτσι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να το απλώνουμε σε παγκρίτιο επίπεδο. Να πούμε τώρα κάτι. Εδώ μιλάμε για μια σύμπραξη ουσιαστικά του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με τους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεμπιζίου. Σωστά. Και έχει συσταθεί και μια εταιρεία ως φορέας. Ναι, έχει συσταθεί μια εταιρεία καταδυτικά πάρκα Κρήτης, στην οποία μέτοχοι είναι και οι Δήμοι Χερσονήσου και Μαλεμπιζίου και πιθανόν όταν θα πάμε και στο Νότο. Στο Νότο πού προσανατολίζεστε? Κοιτάξτε, έχουμε περάσει τόσο δύσκολα. Αναστέναξε. Ναι, είναι 10 χρόνια. Είναι προσπάθειες 10 ετών. Με πολλά πήγαινε έλα, με φακέλους που πήγαν στα Υπουργεία, που αλλάξαν οι Υπουργοί, αλλάξαν οι γραμματείς.
Ξαναλλάξανε υπουργοί, υφυπουργοί κτλ. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Όχι, το έχουμε παρακολουθήσει ότι έχετε περάσει εσείς και στον Άγιο Νικόλαο ότι έχουν περάσει. Το καταλαβαίνω. Με πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές να εξηγούμε το αυτονόητο. Να παίρνουμε θετικές νομοδοτήσεις οι οποίες να ακυρώνονται μετά γιατί άλλαξε και να μας ζητάνε τα άλλα. Τέλος πάντων. Οπότε θα το δούμε. Αυτό εδώ είναι ένα πείραμα, είναι μια αρχή. Θα δούμε πώς θα πάει, θα το δούμε και το Μαλεβίζι είναι πολύ κοντά. Δηλαδή το επόμενο. Μετά θα δούμε ποιο είναι το μέρος που θεωρούμε ο Τσούτσουλος ή Άρβης, αυτό το μέρος, ας πούμε, τα λοιπά, που έχει ένα πολύ καλό βυθό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως είναι και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η ενάλεια αρχαιολογία εκεί, Λέβαια. Που γνωρίζετε. Όμως, να το πούμε, ήταν η πρώτη που μας έδωσε τη θετική γνωμοδότηση και ήταν και πιο ένθερμοι υποστηρικτές μας πάνω σε αυτό. Έτσι. Ναι, φανταστείτε ότι είχε αλλάξει το. Όταν ξεκινήσαμε, ήθελε. Τρία ναυτικά μίλια. Τρία ναυτικά μίλια από οποιαδήποτε αρχαιολογία. Αποκηρυγμένη ή υποκήρυξη ναι, αρχαιότητα. Υποκήρυξη. Ναι. Φανταστείτε ότι η υποκήρυξη είναι και το Β, είναι και τα αεροπλάνα που έχουν πέσει, τα ναυάγια που έχουν γίνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Οπότε πουθενά. Αυτό σας λέω, πού να τα βρούμε. Δεν είναι κάναμε προσπάθειες λοιπόν αυτό να αλλάξει. Άλλαξε. Φανταστείτε δηλαδή τι έχουμε περάσει γι' αυτό, να στέναξα πριν. Καταλαβαίνω. Το αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι ότι αυτό εδώ είναι φρουρούμενο στην ουσία. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες. Εάν δηλαδή θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα πάρκο κάπου, θα ήταν εκεί που είναι οι αρχαιότητες. Γιατί ναι, μπορεί να υπάρχει επισκεψιμότητα, αλλά είναι φρουρούμενο. Τώρα, ποιον εμποδίζει κάποιον, αν ξέρει κάπου ότι είναι εκεί, να μην πάει να βουτήξει και να το πάρει. Ενώ τότε. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που έπρεπε να είναι μακριά από. Και ποιος Εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι κάτι τεχνικά, κύριε Καραπηδάκη. Εντάξει, το φτιάχνετε. Θα λειτουργήσει. Μετά, σε επίπεδο συντήρησης χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο ή και αυτοί οι ύφαλοι που είδαμε, που βλέπουμε και στα πλάνα μας, χρειάζονται, δηλαδή τεχνικά υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερο, πολύπλοκο. Κοιτάξτε, επίπεδο συντήρησης ενώ τα επόμενα χρόνια. Το βασικό είναι η φύλαξη. Είναι η επιτήρηση, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή, θα πρέπει πάση θυσία να μην μπαίνουν μέσα ψαράδες. Το οποίο θα μου πεις είναι αυτονόητο, γιατί το λιμενικό έχει υποχρέωση να προστατέψει και να φυλάξει το πάρκο, αλλά και από μεριάς μας θα πρέπει να γίνουν ενέργειες. Και μάλιστα έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε διάφορα τεχνικά μέσα, πολύ up to date, δηλαδή από ραντάρ μέχρι υποθαλάσσιες κάμερες, drones και τα λοιπά. Drones, να φεύγει το drone από την παραλία και να πηγαίνει να δει και να στέλνει σήμα στο λιμενικό. Αυτά δηλαδή έχουμε σκοπό να τα εφαρμόσουμε. Τώρα, σε τεχνικό επίπεδο, οι ύφαλοι δεν θέλουν τίποτα. Μάλιστα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα καλυφτούν από τη χλωρίδα της περιοχής, δηλαδή επικίζονται από θαλάσσια πλασματάκια και γίνεται ένα, όπως είναι η εικόνα που βλέπετε στο πίσω σας, και σιγά σιγά αυτό ομογενοποιείται με το περιβάλλον. Μάλιστα, αν θέλουμε, τους μεταφέρουμε κιόλας. Δηλαδή, έχουν κρίκους που μπορεί να μπει και να φύγουν, να τους πάμε κάπου αλλού. Δηλαδή, είναι μια πατέντα που βολεύει σε πολλά πράγματα. Την οποία πατέντα είπατε εδώ το δικό μας, το Ελκεθέ. Το Ιθαβίκ την έχει πατεντάρει. Και μάλιστα, είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, πάμε μαζί. Στη σταλίδα που ετοιμαζόμαστε είναι μια θέση, λέγεται πλατεία. Την ξέρουν οι ψαράδες. Κοντά στο σαραντάρι είναι. Και είναι πραγματικά είναι μια πλατεία. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος είναι στρογγυλός. Γύρω-γύρω έχει Ποσειδονία, χλωρίδα, έχει φυτά δηλαδή. Όπου ουσιαστικά. Και δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι μια flat περιοχή. Εκεί λοιπόν εμείς βάζουμε συστάδες υφάλων έτσι ώστε. Από τη γύρω περιοχή να τροφοδοτούνται με βιοποικιλότητα, δηλαδή ψάρια να μπαίνουν μέσα στους υφάλους και να βρίσκουν φωλιά, έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να δημιουργείται αυτό που λέει. Και αργότερα, όπως είπε ο κύριος Τζόρβα, στην πλατεία στοχεύουμε, αφού όλα τελειώσουν και πάει καλά, να βάλουμε να ποντίσουμε και ένα καράβι, ας πούμε, ή κάτι άλλο, για να έχει δηλαδή ο δίτης να μπαίνει από τη μια μεριά του πάρκου, να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή. Να περνάει από τους υφάλους, να περνάει από τον ναυάγιο και να βγαίνει από μια. Είναι τρεις διαδρομές. Είναι τέσσερις διαδρομές. Μάλλον δύο και δύο. Δύο κύριες και δύο εναλλακτικές. Πολύ όμορφο. Όταν λέμε διαδρομή, είναι δύο σημεία που πιάνει το καράβι. Δηλαδή. Στη μία μπαίνει και στην άλλη βγαίνει ο δίτης. Πάντως, αν είναι εκεί που μας είπατε στο σαραντάρι κοντά, λίγο είναι και αισθητικά. Είναι ανάμεσα στο Σταρ και στον Ανά Μπιτς. Ναι. Να σας πω στο περίπου. Καταλάβαμε. Άρα μας δένει λίγο και το φυσικό τοπίο που υπάρχει ναι, εκεί. Ναι, έτσι, πραγματικά. Είναι λίγο βραχώδες έτσι. Δηλαδή, και αισθητικά, αν θέλετε, κολλάει, δένει, κουμπώνει. Και όσον αφορά τους ψαράδες. Ναι. Κοιτάξτε, τα ψάρια δεν θα μένουν εκεί.
Δηλαδή φυσικά μπορούν να πάνε να παίξουν και να ψαρέψουν. Δηλαδή στην ουσία βοηθάμε και του ψαράδε. Θα είναι στα όρια του πάρκου δηλαδή. Θα, γίνεται... θα είναι συνέχεια, θα αναπαράγει ψάρια για αυτού. Δηλαδή θα είναι και για αυτού καλό και για όλη την περιοχή. Ναι, νομίζω θα πρέπει να γίνουν κοινωνία οι αλληλείς. Δηλαδή θα πρέπει και αυτοί να το προστατεύσουν. Δεν θα έχει κανένα νόημα να πάνε να. Δηλαδή είναι 22 στρέμματα. Ωραία, υπάρχουν εκατομμύρια άλλα στρέμματα παντού να πάνε να ψαρέψουν. Α το αφήσουν αυτό να δημιουργήσει γόνο. Και μετά και άλλα ψάρια και για αυτούς. Δεν θα μείνουν εκεί, δεν θα μείνουν για πάντα εκεί. Θα φεύγουν προφανώς. Βέβαια. Πάρα πολύ όμως. Ένα κομμάτι συντήρησης που είπατε τώρα, το θυμήθηκα, μέσα στις υποχρεώσεις μας από την περιβαλλοντική άδεια είναι να παρακολουθούμε τα εισβολικά είδη. Δηλαδή αυτά τα λαγοκέφαλους, λεοντόψαρα κλπ. Για να καταγράφουμε πώς λειτουργούν σε σχέση με τον τόπιο γηγενή πληθυσμό. Και πώς αλληλεπιδρούν. Γιατί εκεί, όπως σας είπα, φανταστείτε ότι σε κάθε, ας πούμε, ο ύφαλος έχει 20-30 θαλάμια που μπαίνουν διαφορετικά ψάρια, μεγέθους, είδη κλπ. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση από μέρους μας, την οποία προφανώς σε συνεργασία με το ΛΚΕΘΕ θα τη δούμε, για να βλέπουμε πώς αυτοί οι πληθυσμοί που είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους εξελίσσονται στον χρόνο. Πάντως, συντήρηση πάντως δεν έχουμε τίποτα άλλο. Από τα όσα μας έχετε περιγράψει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και μεγάλο το κόστος και ούτε το κόστος είναι μικρό και τη συντήρηση μετά. Δηλαδή, το επενδυτικά. Κόστος ήταν μεγάλο. Ήταν μεγάλο το κόστος είναι όταν... μεγάλο, γιατί έχει πάρα πολλές μελέτες, σας είπα. Σε επίπεδο έχουμε... Θέλετε να σας διαβάσω τα υπουργεία που μας δίνουν θετική. Όχι, μπορούμε να φανταστούμε. Το κάθε υπουργείο θέλει μια συγκεκριμένη μελέτη και τα λοιπά. Οι μελέτες αυτές κοστίζουν, δεν είναι δωρεάν. Ναι, εννοώ ότι είναι βιώσιμο όμως. Δηλαδή, μετά, ναι. Μετά όταν θα δημιουργηθεί, είναι ένα άλλο στοίχημα, η διαχείρισή του. Η διαχείρισή του θα έχει κάποια οικονομικά ανταλλάγματα για να μπορέσει να συντηρηθεί γι' αυτό, δηλαδή σε αυτούς που θα το χρησιμοποιούν. Θα δούμε. Αυτό θα υπάρξει, ας πούμε, είναι στα επόμενα βήματα που θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα το διαχειριστούμε. Εμείς ξέρουμε τι να ευχηθούμε. Καλό ρίζικο να είναι. Τίποτα να είναι. Καλό ρίζικο να ακολουθήσετε τους ύφαλους. Να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει, να έρθουμε και εμείς. Αυτό που να ευχηθείτε είναι να πάρουμε την άδεια τη πόντισης όσο το δυνατόν γρήγορα. Αυτό πρέπει να ευχηθούμε. Εμείς το φοβόμαστε. Γρηγορόσμα δεν έχει σε αυτές τις κατηγορίες. Τι περνάει στη χώρα, ξέρετε. Πώς δεν περνάει, βέβαια. Κάτι ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και βέβαια, τώρα μιας και. Συγγνώμη, αλλά μιας και είστε και του τουρισμού, πρέπει να δείτε πώς θα γίνει και να υπάρξει και μια διασύνδεση μετά με το γαστρονομικό και με τον περιπατητικό. Ούτως ή άλλως, και με τα εκπαιδευτικά και γενικά. Και με την Ένωση Ξενοδόχων συνεργαζόμαστε βεβαίως. Και με τους τουριστικούς πράκτορες κτλ. Θα γίνει και ιστοσελίδα, η οποία θα προωθηθεί ανάλογα. Έχουμε, σας λέω. Αλλά εάν δεν το έχεις. Ναι, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Πρέπει να το φτιάξεις πρώτα και μετά να το. Δεν μπορείς να πεις θα το κάνουμε. Βεβαίως. Γιατί είχα έρθει και πριν 2 χρόνια και έλεγα ότι θα γίνει. Αλήθεια. Είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή, το 2022, θυμάμαι πότε ήταν. Και κύριε Τζόρβα. Οπότε, αν δεν γίνει, μετά, όταν θα το έχουμε, να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, να το διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να το απλώσουμε όσο μπορούμε. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος φορέας ή κάποιος θεσμός ο οποίος δεν θα έρθει κοντά μας. Ίσα-ίσα, είναι προσθετικό. Είναι στα σύν μας. Βέβαια. Και όταν με το καλό ανοίξει, θα έρθουμε και εμείς ως εκπομπή να κάνουμε αυτοψία. Επίσκεψη αυτοψία. Θέλω να σε δω με μπουκάλα. Είμαι τελείως άσχετος, αλλά γιατί θα μάθω. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Μια εβδομάδα ένα αστέρι. Ξέρετε μετά. Ναι, όχι. Πραγματικά δεν είναι κάτι. Είναι να μαθαίνεις πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πραγματικά βλέπεις και έχεις και μια ηρεμία. Μα στο είναι βυθό, ο βυθός. Δηλαδή στα 10 μέτρα και στα 20 που υπάρχει λόγος που έγιναν 20, τέλος πάντων, όταν είσαι μισή ώρα εκεί, κάτω, είναι αδειάζεις. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Τζόρβα, κύριε Καραπιτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.